Η αγορά των κρυπτονομισμάτων έχει πάνω από 15.896 κρυπτονομίσματα αυτή τη στιγμή, και συνεχώ προστίθονται καθημερινά από 50 με 100 καινούρια. Το 90 με 95% από αυτά τα κρυπτονομίσματα είναι shitcoins. Τα λεγόμενα shitcoins που σημαίνει ότι είτε δεν θα ανέβουν ποτέ σε αξία σε βάθο χρόνο, είτε έχουν μπει λοιπόν, έχουν προστεθεί, έχουν δημιουργηθεί εξ αρχή με σκοπό να εξαπατήσουν ο κόσμο, να δώσουν μια μικρή ελπίδα, μια ψεύτικη ελπίδα και να εξαπατήσουν και να. Απλά να μαζέψουν μερικά χρήματα με έναν, με έναν κρυμμένο τρόπο, τον οποίο το 99% τουλάχιστον των επενδυτών στα κρυπτονομίσματα δεν το ξέρει, δεν μπορεί να το εντοπίσει αυτό. Και έχει σαν αποτέλεσμα λοιπόν η πλειοψηφία αυτή τη στιγμή να έχει χάσει, οι περισσότεροι που επενδύουν στα κρυπτονομίσματα να έχουν χάσει χρήματα από shitcoins. Είτε λοιπόν επειδή εξαφανίζονται, είτε επειδή πέφτει η αξία 70-80-95% κάτω, είτε επειδή αυτόματα συνδέεται με το Metamask το λογαριασμό τους και χάνουν, χάνουν χρήματα από αυτό διότι αδειάζουν τα Metamask Wallet τους χωρίς να το ξέρει καν ο χρήστης και έχει σαν αποτέλεσμα λοιπόν να, να χάνονται συνέχεια χρήματα και εκατομμύρια χρήματα σε αξία δολαρίων λοιπόν κάθε από την αγορά των κρυπτονομισμάτων. Ο στόχος αυτού του βίντεο είναι λοιπόν να σας δώσει γνώση και καθοδήγηση για να Εντοπίσετε λοιπόν ένα checklist με κάποια βήματα για να εντοπίσετε ε, ακριβώς αυτά τα shitcoins, να ξέρετε πώς θα μελετήσετε τα κρυπτονομίσματα και πώς, θα, πώς θα μπορείτε να διαχωρίσετε λοιπόν ε, από τα καλά κρυπτονομίσματα και να, να καταλάβετε ας πούμε, ότι αυτό είναι ένα shitcoin και ε, να μην χάσετε, να προστατευτείτε λοιπόν από, τα, από τις απάντες που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην αγορά. Okay. Και ενώ ήθελα αρκετό καιρό να κάνω κάτι τέτοιο, λοιπόν, με αφορμή ένα βίντεο του Coin Group που είδα, λοιπόν που έκανε πριν τρει εβδομάδε, αποφάσισα λοιπόν να κάνω και εγώ αυτό το βίντεο, έτσι ώστε να σα βοηθήσω. Φυσικά προτείνω να δείτε και αυτό, διότι δίνει και κάποιε άλλε πληροφορίε παραπάνω. Πιθανόν από αυτό που θα σα πω σήμερα, ή τα δίνει λίγο έτσι πιο αναλυτικά. Αλλά εγώ θα σα δείξω αρκετά πρακτικά λοιπόν, για το πώ θα εντοπίσετε τέτοια coins και α, τα σημεία, λοιπόν, που πρέπει να κοιτάξετε για να καταλάβετε αν είναι ένα, ένα coin, coin ή όχι. Ε, τώρα, πριν ξεκινήσουμε, λοιπόν, να επενθυμίσω την καθημερινή ενημέρωση στο κανάλι. Like και εγγραφή όσοι επιθυμείτε καθημερινή ενημέρωση, λοιπόν, και αναλύσεις και πολλά άλλα που δίνουμε tips από το κανάλι αυτό. Ακολουθήστε με και σε Twitter και Instagram, λοιπόν, επίσης, για ενημέρωση, για απαφή κτλ. Και, και εδώ μια σύντομη ενημέρωση έχω κάνει ε, κάποια playlist, λοιπόν, για όλα τα βίντεο. Βασικά, έχω βάλει, λοιπόν, μια σειρά από playlists και εδώ έχω κάνει ε, έναν οδηγό για καινούριου όπου έχω προσθέσει 30 βίντεο και αυτός ο οδηγός, λοιπόν, ουσιαστικά θα βοηθήσει κάποιον να, για να είναι setup και να έχει τη βασική κατανόηση γύρω από την αγορά των κρυπτονομισμάτων. Και έχω επιλέξει και 14 βίντεο που θεωρώ ότι θα πρέπει όλοι να τα, να τα δουν, όσοι είναι στα κρυπτο, από το ε, Coinbiru, λοιπόν, από αυτό το κανάλι. Και θεωρώ, θεωρώ λοιπόν ότι θα σα βοηθήσει απίστευτα. Τώρα, αυτά τα βίντεο δεν είναι στο κανάλι μου, ε, δεν θα τα δείτε από το δικό του το κανάλι. Απλά τα έχω βάλει σε ένα playlist για να τα εντοπίσετε από εδώ, λοιπόν, και να πάτε να τα δείτε με τη σειρά. Και πάμε να δούμε, λοιπόν, το εξή τώρα. Βασικά, να, σε αυτό το σημείο επίση να, να επισημάνω πω έχω κάνει και ένα βίντεο για το πώ να κάνετε την ανάλυση ενό κρυπτονομίσματο. Αλλά χρειαζόμαστε λίγο λοιπόν παραπάνω πληροφορίε για να βρείτε λοιπόν, για να κάνετε spot τα shitcoins στην αγορά. Όταν μπαίνουμε στο CoinMarketCap, λοιπόν, εδώ έχουμε όλε τι πληροφορίε για τα κρυπτονομίσματα. Σχεδόν όλε τι πληροφορίε και ο καθένας μπορεί να προσθέσει εδώ ένα κρυπτονόμισμα στο CoinMarketCap. Είναι ελεύθερη αγορά. Ε, κατά την άποψή μου, δεν θα έπρεπε να είναι τόσο ελεύθερη. Θα έπρεπε να υπάρχει κάποιο KYC, κάτι, κά, κάτι πιο έτσι ας πούμε, για να προσθέσει ένα κρυπτονόμισμα. Και έχουμε δει λοιπόν κάθε είδους shitcoins, και ειδικά αυτά τα ε, meme coins που ε, ουσιαστικά δεν έχουν μέλλον. Απλά μπορεί να έχουν κάποιο σύντομα pump και να πέφτουν ξανά κάτω. Ε, και υπάρχουν, πρέπει να υπάρχουν αυτή τη στιγμή γύρω στα 3 με 4.000 ε, τέτοια meme shitcoins στην αγορά. Τα οποία ουσιαστικά δημιουργούν και μεγάλη ζημιά. Και τα βλέπουμε συνέχεια εδώ όταν πάμε στο recently added. Τα βλέπουμε λοιπόν εδώ πέρα που προστίθονται και α, όταν κοιτάζουμε εδώ λοιπόν, βλέπουμε ότι αρκετά από αυτά, α πούμε, στο, μέσα στο, στο 24ωρο, χάνουν ένα, ένα 60-70-80%. Πέφτουν λοιπόν κάτω. Ε, τώρα πώ μπορούμε να εντοπίσουμε λοιπόν, τέτοια coins. Ε, υπάρχουν λοιπόν αρκετά στοιχεία που μπορείτε να δείτε αλλά ένα από αυτά, μερικά από αυτά λοιπόν μέσα στο coin market κάπου όταν ανήκετε τη σελίδα λοιπόν μπορείτε να εντοπίσετε αρκετά πράγματα εδώ πέρα για να καταλάβετε αν μιλάμε ένα shitcoin ή όχι. Όταν μπαίνουμε εδώ λοιπόν βλέπουμε τι, έχ, τι έχει φτιάξει το καθένα. Τώρα για το συγκεκριμένο δεν μπορώ να σας πω απαραίτητα 100% ότι είναι shitcoin αλλά το έχω πάρει λοιπόν απλά σαν παράδειγμα ε, και βασικά μάλλον είναι, το συγκεκριμένο είναι uh, shitcoin και θα σας πω γιατί. Εάν κλείσω λοιπόν τη σελίδα και πάω ξανά από εδώ με το που ανοίξω, ε, το site μου ζητάει να συνδεθώ κατευθείαν με το Metamask και αυτό λοιπόν ε, πρακτικά από πολλούς ανθρώπους έχει γίνει reported πως ε, ε, χάνονται χρήματα μετά τους αδειάζουν το Metamask wallet τους. Δηλαδή σκεφτείτε ότι ακόμα και το να δεις τα documents δηλαδή υποτίθεται τα, ε, τα στοιχεία της πληροφορίας λοιπόν ε, του website του project αυτού θα πρέπει κάποιος να συνδεθεί με το Metamask του. Άρα λοιπόν εδώ γίνεται η εξαπάντηση διότι έχουν, βα έχουν βάλει έναν αλγόριθμο ο οποίος αλγόριθμος αυτός ε, δίνει ουσιαστικά πατάτε εσείς ok ε, και ότι συμφωνείτε να, να σας αδειάσουν το Metamask wallet σας. Άρα λοιπόν σε αυτή την περίπτωση το αποφεύγεται. Όταν ένα τέτοιο website όταν μπείτε να το δείτε σας ζητάει κάτι τέτοιο κατά 99,99% ,99%, με όσα ξέρω μέχρι στιγμής τουλάχιστον είναι σκάμ. Τώρα, αν κάποιος βρει άλλα στοιχεία που δικτύουν και υπάρχει κάποια εξαίρεση, οκ. Okay. Αλλά κατά 99% λοιπόν. Έχει βρεθεί μέχρι στιγμή ότι είναι σκάμ. Το αφήνω και σε εσά να το μελετήσετε. Ένα άλλο στοιχείο τώρα που βλέπω και το Telegram είναι το εξή. Όταν μπείτε λοιπόν σε Telegram Group, συνήθω να μελετήσετε, να δείτε τι γίνεται, ε, έχετε παρατηρήσει. Τώρα δεν θα το ανοίξω να, να σα δείξω, δεν έχω κάτι έτοιμο τώρα. Αλλά έχετε παρατηρήσει, φαντάζομαι, αρκετέ φορέ που υπάρχουν σε αυτά τα Telegram Group, σε αυτέ τι ομάδε του κάθε project, υπάρχουν κάποιοι που συνέχεια σπαμάρων λέγοντα ότι ε, to the moon, to the moon, αλλά έχουν fake accounts, δηλαδή δεν έχουν δεν έχουν προφίλ επαγγελματικό για να μιλήσουν εκεί και οι admins είναι ανώνυμοι. Όταν μπαίνετε λοιπόν σε κάποιο καινούριο, ειδικά σε κάποιο καινούριο project και βλέπετε ότι οι admins των Telegram groups, ή Discord κτλ., είναι ανώνυμοι. Εντάξει, δεν λέω κάποιο μπορεί να βάλει κάποιο έτσι αστείο όνομα, αλλά όταν βλέπετε ότι είναι ανώνυμοι, σίγουρα είναι, εκεί πέρα είναι α, ύποπτο. Έτσι, και ε, πρέπει, να το, ε, δηλαδή, πρέπει να χτυπήσει το κόκκινο ραντάρ εκεί πέρα για περαιτέρω έρευνα για να εξα, για να Κάντε σίγουρο ότι, ας πούμε, είναι ή δεν είναι σκάμ uh, αυτό το project. Τώρα, το ότι έχει κάποιους followers στα social media, να ξέρετε πως δεν αποδεχτεί το... Uh, το ότι είναι legit το project αυτό. Γιατί, γιατί, κάνουν καμπάνιες, κάνουν υποσχέσεις, έχουν βρει τον τρόπο για να κάνουν push λοιπόν, του τις καμπάνιες τους και να, προσευχήσουν να, και να κόσμο, αλλά δεν σημαίνει πάντα και το ότι έχουν δημιουργήσει κάποια ανευθύς ότι είναι legit project αυτό. Έτσι. Αυτό που, και θα σας δείξω και ποια είναι τα σημάδια που καταλαβαίνετε και αν είναι legit ή όχι. Οπότε, κοιτάτε λοιπόν μετά και το white paper. Κοιτάτε λοιπόν και το white paper τους για να δείτε λοιπόν και τι έχουν φτιάξει. Ε, το συγκεκριμένο δεν πιθανόν να χρειαστεί να το κάνω λίγο παραπάνω μελέτη για να σας πω αν είναι 100% σκάμι ή όχι, αλλά και μόνο που ζητάει να συνδέσει άμεσα με το MetaMask, δηλαδή είναι suspicious, ε, ε, ύποπτο. Οκ. Okay. Οπότε κοιτάτε λοιπόν για αυτό. Τώρα, ακόμα και να, και να είναι OK, δηλαδή, ε, έχει φτιαχτεί στο Gala Games, έχει φτιαχτεί εδώ και εκεί κτλ. Οκ, okay, δηλαδή, εύκολα μπορεί να χτίσεις ένα, να δημιουργήσεις ένα και το νόμισμα στην αγορά αυτή τη στιγμή μπορεί κάποιο να το δημιουργήσει σε πραγματικά λιγότερο από 5 λεπτά. Σα το είχα δείξει και σε, και σε ένα άλλο βίντεο. Το ότι το βάζει σε ένα ανταλλακτήριο δεξιά-αριστερά δεν σημαίνει επίση ότι είναι legit. Συνήθω λοιπόν αυτά που είναι legit που μπορεί να τα εμπιστευτεί από θέμα KYC, δηλαδή ότι είναι όχι από θέμα KYC, αλλά από θέμα ότι είναι αξιόπιστη, ότι όντω υπάρχει μια ομάδα εκεί πέρα, που και πάλι δεν σημαίνει ότι το project αυτό ε, θα πετύχει, αλλά τουλάχιστον είναι μια ομάδα από πίσω που όντω δουλεύει αυτό το project. Αλλά όπως και να έχει λοιπόν, αν είναι στα πρώτα 10 ανταλλακτήρια που βλέπουμε εδώ στο, στο CoinMarketCap και ίσως όχι και το Gate, δηλαδή πιο πολύ στα, σε Huobi, Kucoin, Kraken, FTX, Coinbase, Binance κτλ. Εάν είναι σε αυτά, λοιπόν, από θέμα αξιοπιστία, θεωρείται μέχρι στιγμή ότι είναι OK. Στο gate μπαίνουν πιο εύκολα. Μπορούν να μπουν και τα shitcoins πάρα πολύ εύκολα, εύκολα και έχουμε δει και πολλά άλλα. Άσχετα από την αξιοπιστία του, σαν, σαν ανταλλακτήριο, που ε, θεωρώ ότι είναι OK για να κάνουμε trading για, με όσα έχω δει μέχρι στιγμή, αλλά όσον αφορά το listing των coins μέσα, όχι. Ε, μπαίνουν, δηλαδή, δεν μπορώ να θεωρώ ότι ένα κρυπτονόμισμα είναι αξιόπιστο μόνο και μόνο. Επειδή είναι στο κεϊτάλιο, ξεκάθαρα. Τώρα, έχουμε δει λοιπόν επίση, όπω σα είπα, πάρα πολλά χρυπτονομίσματα να πέφτει η αξία του κάτω κτλ. και, τα λοιπά και... Αυτά τα meme coins που πολλές φορές μας αρέσει αυτό το γρήγορο κέρδος και νομίζουμε ότι θα γίνουμε πλούσιοι επειδή αυτό είναι έτσι και το έχουν επίσης τόσα groups και τα λοιπά, δεν είναι αξιόπιστο, αξιόπιστο, παιδιά. Σε όλους μας αρέσει το γρήγορο κέρδο, ε, κέρδος, αλλά στις επενδύσεις, ε, κατά την δική μου άποψη, όχι οικονομική ή επενδυτική συμβολή, έχει να κάνει λοιπόν με ένα mindset το οποίο θα χτίσετε και με, την, και με, μια σωστή διαχείριση που θα μάθετε να κάνετε στις επενδύσεις σας όσο μαθαίνετε γύρω από την αγορά και όχι επειδή θα βρήκατε το super crypto νόμισμα που θα σας κάνει Αυτό για μένα θεωρώ ότι δεν. δηλαδή είναι, είναι σαν, να, σαν, ας πούμε, σαν να παίζετε τζόκερ κάτι, ή κάποιο στοίχημα κάτι. Δηλαδή δεν είναι επενδύσει αυτό. καλύτερα λοιπόν ακόμα και λίγα χρήματα να έχει κάποιο που κάνει. κατά δική μου εκτίμηση λέω και πάλι έτσι. Ακόμα και 50% να έχει κάποιο. Καλύτερα να κάνει μια σωστή μελέτη και να ξέρει σε τι βάζει τα χρήματά του, παρά επειδή άκουσε κάπως ένα γκρουπ ότι θα γίνει χαμός με το τσί ίνιο που λέει εδώ πέρα, και ε, χάσει τα χρήματά του. Η αλήθεια είναι ότι δεν είναι δύσκολο να αντοπίσει κάποιο ε, ένα shitcoin. Ε, είναι πολύ απλό. Ε, χρειάζεται απλά να ανοίξει λίγο τα γύρω-γύρω για να ψάξει λοιπόν να δει τι υπάρχει γύρω από αυτό το project. Αν κοιτάξει λοιπόν κάποιο για παράδειγμα ε, από αυτά τα meme coins που πετάγονται συνέχεια μπροστά μα, πώ μπορεί κάποιο τώρα να πάει σοβα, στα σοβαρά ακόμα και σαν meme coin, ε, ας πούμε, γιατί εντάξει, έχουμε τώρα το Σύμπα και το Ινο που έχουν πάρει τα πάνω τους. Το Σύμπα πλέον έχει κερδίσει έδαφος ecosystem, market cap και όλα, και επενδυτές και community, όλα αυτά. Έχει, πάει σε, έχει φύγει λίγο από το meme coin και έχει μπει σε μια άλλη κατηγορία. Αλλά αυτό εδώ πέρα δεν πρόκειται ποτέ να μπει σε κάτι τέτοιο και είναι γημένο, ό,τι και να γίνει. Και η ιδέα του ότι μπορεί και αυτό θεωρώ ότι δεν είναι για επενδύσεις, έτσι. Και όταν βλέπετε ότι δεν υπάρχει κανένα white paper, ας πούμε. Το white paper είναι το business plan, το όραμα, που το, το πρόβλημα που προσπαθούν να λύσουν το κάθε project κτλ. Αυτό λοιπόν ε, είναι ας πούμε 100% για μένα απάτη. Επίσης ε, μπορείτε να πάτε σε αυτό εδώ στα smart contracts, γιατί είναι σε πάνω στο Ethereum είτε στο Binance Smart Chain. Συνήθω αυτά τα shitcoins φτιάχνονται και στο Binance Smart Chain γιατί έχουν λιγότερα fees και τα διάφορα και μπαίνουν σε και στο Pancake Swap. Τα είναι λοιπόν όταν είναι μόνο στο, μόνο στο Binance Smart Chain. Δεν, ση, δεν, σημαίνει φυσικά ότι όσοι είναι εδώ είναι scam σε καμιά περίπτωση. Αλλά μπορείτε να πατήσετε εδώ λοιπόν και πατώντα εδώ σα φαίνει στο Bishan που υπάρχουν πληροφορίε για αυτό το κρυπτονόμισμα. Εδώ λοιπόν σου λέει πόσος, πόσοι holder υπάρχουν. Άρα λοιπόν δεν υπάρχει και κάποια οργανωμένη ομάδα εδώ και marketing και τα άφρα, Ας, σίγουρα για το συγκείμενο δεν υπάρχει έτσι κι αλλιώ, αλλά λοιπόν μπορείτε να ε, μελετήστε έτσι με αυτόν τον τρόπο ε, λοιπόν, το κάθε project. Βλέπετε και το smart contact κτλ. Εδώ τώρα λοιπόν σας δείχνει και τις μεταφορές που γίνονται από, ε, από wallet σε wallet, είτε είναι αγορέ από pancakeswap, είτε πωλήσει και τα διάφορα. Και εδώ μπορείτε να δείτε και τους holders μετά. Όταν βλέπετε λοιπόν ότι υπάρχουν holders με 11, εδώ, 2, 3, 4% αυτοί εδώ μπορεί να ρίξουν 30, 40, 50% πάρα πολύ εύκολα την αξία της τιμής τους εάν ευστοποιήσουν όλο το ποσό που έχουν διαθέσιμο λοιπόν και βγάζουν χρήματα και βγάλουν αυτό το κέρδο του. Αυτό που κάνουν συνήθω είναι ότι βγάζουν το coin στην αγορά, βάζουν κάποια υπόσχεση, δημιουργούν κάποιε ομάδε, το κάνουν λίγο pump, αγοράζει αγοράζουν λίγο κόσμο, έχουν βάλει ένα λίγο supply στην αγορά για να, για να γίνεται trade και μετά με το που ανέβει λίγο η τιμή με το που έχει λίγο ας πούμε liquidity πάνε αυτοί που, έχουν, αυτοί που το έχουν δημιουργήσει λοιπόν από την ομάδα, ένας, δύο, τρεις όσοι είναι ή παραπάνω, πάνε λοιπόν και πουλάνε ό,τι έχουν και μπορούν να, βγάζουν, να βγάλουν έτσι άνετα 50 με 100, 200 000. Τώρα μην το πάρει αυτό κάποιο σαν ιδέα να το κάνει είπαμε. Απλά σας λέω λοιπόν το τρόπο είναι πάρα πολύ απλό ο τρόπο η απάτη, η εξαπάτηση που γίνεται ουσιαστικά. Και, και για αυτό τον, λόγω αυτού λοιπόν ε, χρειαζόμαστε και τα regulations, η αλήθεια είναι, διότι αν δεν μπουν κάποιοι κανονισμοί σε αυτό το πράγμα, ε, δεν πρόκειται να σταματήσουν ποτέ και αυτή η τόση μεγάλη ελευθερία γύρω από την αγορά των κρυπτονομισμάτων θα δουλήσει και σε πολύ άσχημα ε, πράγματα στο μέλλον. Οπότε θέλουμε και κάποια regulations, κάποιο έλεγχο, διότι ε, το scamming δεν θα σταματήσει ποτέ, εκτό και αν υπάρχει κάποιο σοβαρό έλεγχο πάνω σε αυτό. Και αυτό λοιπόν όλα είναι να σα. Ε, ε, Αυτέ οι πληροφορίε. Λοιπόν, ο σκοπό αυτών των πληροφοριών είναι να σα δείξει πώ θα μελετήσετε, πώ θα κατανοήσετε. Τώρα, όταν βλέπετε επίση, α πούμε, στα white papers ή στο website του κάθε project, όταν βλέπετε ότι ε, η ομάδα έχει προφίλ σαν αυτό εδώ, α πούμε, σα λέω το όνομα το αυτό και έχει και το LinkedIn του και πα στο LinkedIn και δεν υπάρχει καμία πληροφορία για το ποιο είναι, τι κάνει, από πού είναι και τι έχει. Δηλαδή, καμία, δεν μοιράζεται καμία πληροφορία προ τα έξω. Και βλέπει ότι ας πούμε, αυτό αυτός μπορεί να είναι ο CEO ή ο CTO ή κάποιο άλλο υπεύθυνο ή το development τη εταιρεία, και έχει μόνο μια φωτογραφία εδώ πέρα με ένα αρκουδάκι. Ε, στα σοβαρά να πάρει κάποιο αυτό το project. Ε, και. Τα, τα, αυτά λοιπόν όταν βλέπετε τέτοιες κινήσεις θα πρέπει να, να μείνετε, κατά τη δική μου εκτίμηση, να μείνετε μακριά από αυτό. Κάντε, κάντε σοβαρή, σοβαρή μελέτη, επενδύστε το χρόνο σας σε μελέτη για να ξέρετε με τι ε, ασχολείστε, με πού θα βάλετε τα χρήματά σας. Κάποιες φορές κάποια coins όπως το σύμπαχη τα λοιπά που είναι οπως το και τα που ειναι λιγες οι περιπτώσεις είχαν αυτό αλλά δεν μπορείτε να πάρετε του κάθε project ότι α, ναι, και αυτό άμα φτάσει τόσο, α, άμα φτάσει ένα cent θα γίνω πλούσιο. Δεν θα φτάσουν ποτέ. Ή μπορεί να είναι τόσο γρήγορο το pump που να το χάσει κάποιο. Και αυτό μετά είναι καθαρά τζόγο. Δηλαδή δεν είναι επένδυση σε κρυπτοπιά. Και επειδή έχουμε πολύ μέλλον με αυτό και υπάρχουν πραγματικά χρυσέ ευκαιρίε γύρω από τα κρυπτονομίσματα. Όποιο αφιερώσει έναν σημαντικό χρόνο στη μελέτη και στην κατανόηση τη αγορά, μπορεί να βγει αρκετά επωφελημένο. Αλλά όχι απλά κυνηγώντα αυτό. Μήπω αυτό κάνει λίγο πάνω και βγάλουμε κάτι. Τώρα, πάμε λίγο παρακάτω. Τώρα, πώ θα μπορούσαμε να βρούμε. Να, να καταλάβουν λοιπόν ότι αυτό είναι ένα σοβαρό project και να, να το μελετήσουμε παραπάνω για να δούμε αν θα επενδύσουμε κτλ. Έχω επιλέξει ένα project το οποίο το βλέπω, ίσω να το έχω δει και άλλη φορά, αλλά δεν θυμάμαι τίποτα από αυτό. Και απλά ανοίγω λοιπόν να δω τι έχει να κάνει. Φυσικά είναι και στη θέση 150. Δεν μα λέει κάτι απαραίτητο ότι δεν είναι, γιατί δει, έχουν δει τα μάτια μα πολλά. Αλλά οκ, okay, είναι εδώ πέρα λοιπόν και έχει επιβεβαιωμένο και το Circulation Supply. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για τον εξή λόγο. Έχουμε ένα κρυπτονόμισμα, για παράδειγμα, που μπορεί να έχει max supply ή total supply να έχει 10 δισεκατομμύρια ή ένα δισεκατομμύριο. Ας πούμε, να μην έχει επιβεβαιωμένο το πόσο είναι σε κυκλοφορία αυτή τη στιγμή, να έχουν πει ότι το maximum θα υπάρχει ένα δις ας πούμε, να υπάρχουν 500 εκατομμύρια σε circulation, να τα έχουν πωλήσει σαν ICO ή να τα έχουν πωλήσει IDO, σαν IDO ή το οτιδήποτε και το υπόλοιπο ποσό λοιπόν μπορεί να το έχει η ομάδα. Όπου λοιπόν με κάθε νέο, κάθε τι που κάνει μπορεί να πουλάει κομμάτι-κομμάτι και να βγάζει απλά κέρδος και απλά να κρατήσει ένα project ζωντανά εκεί για να υπάρχει. Αυτό λοιπόν είναι πολύ σημαντικό να, να και το circulation Apply Και όταν βλέπετε στο coin market cap αυτό εδώ πέρα, ε, σημαίνει ότι αυτές, αυτές οι πληροφορίε έχουν αυτό εδώ έχει επιβεβαιωθεί ότι όντως υπάρχουν τόσα coins σε κυκλοφορία. Είναι λοιπόν σημαντικό να το παρακολουθήσετε. Βέβαια, δεν είναι μόνο αυτό, χρειάζεται περαιτέρω μελέτη. Και όταν βρίσκεται projects τα οποία σας λένε ότι α, θα κάνει τόσο token burn, ας πούμε, ότι θα βάλει τόσο reward 3-4, αυτά που συνήθως έχουν 3 με 12% fees σε, σε, transaction, δηλαδή να το αγοράσεις, να το, το πωλήσει. αυτά είναι στην κατηγορία των scam, ε, σπάνια βρίσκει κάποιο εκεί που να έχει όντω αξία. Έτσι, άσχετα από το, το pump που μπορεί να κάνουν σε, σε μεγάλο κύκλο bull run που έχουμε δει δύο-τρει φορέ που έχουν κάνει φέτο, αλλά είναι επικίνδυνα. Οπότε λοιπόν εκεί πρέπει να, σαν αυτά εδώ λοιπόν, πρέπει να, να, τα μελετήσετε. Έχουν το white paper και πώς καταλαβαίνετε λοιπόν τώρα από το white paper αν ένα project είναι σοβαρό. Όταν ανοίξετε κάποιο white paper, το white paper λοιπόν κάποιο project, εδώ πέρα βλέπετε με το τι έχει να κάνει. Βλέπετε το όραμα και το, την αποστολή λοιπόν το, αυτό της εταιρείας, το, του κάθε project που προσπαθεί λοιπόν να κάνει και από εδώ λοιπόν θα πρέπει να σας πείσει, πραγματικά θα πρέπει να σας πείσει αν όντως αυτό που πάνε να κάνουν ε, έχει στέκει ή α, είναι απλά μια υπόσχεση. Το πρόβλημα, ποιο είναι το πρόβλημα που προσπαθούν να λύσουν. Συνήθως για να υπάρχει κάτι αξιόλογο σαν, σαν ε, επιχειρηματικό μοντέλο ας πούμε στην αγορά, είτε μιλάμε για κρυπτονομίσματα είτε διάφορες εταιρείε. θα πρέπει να, να δουλέψουν πάνω σε ένα πρόβλημα στο οποίο θα προ στον οποίο προσπαθούν να λύσουν και να δώσουν καλύτερε υπηρεσίε και εναλλακτικέ στον κόσμο. Αν η εταιρεία ή το κάθε project είναι απλά άλλο ένα copy, το οποίο υπόσχεται ότι εμεί θα είμαστε καλύτεροι, δεν μα λέει κάτι. Εκεί, εκεί, λοιπόν στο white paper ή στα documents το, στο, website τη κάθε ε, εταιρεία, όπου μπορείτε λοιπόν να πάτε όπω το The Graf εδώ πέρα, ας πούμε, μελετάτε και καταλαβαίνετε αν όντω επιλύουν κάποιο πρόβλημα ή είναι άλλο ένα κρυπτονόμισμα στην αγορά. Το οποίο, άλλο ένα κρυπτονόμισμα στην αγορά, σημαίνει ότι μπορεί να έχει Pumps και Dumps συνέχεια ε, επίσης. Ένα άλλο πράγμα που μπορεί να ε, δείτε, ε, σε κάποια στιγμή το είχα λοιπόν σε κάποιο κρυπτονόμισμα εδώ πέρα, ε, είναι το ότι έχουν αυτά τα μεγάλα Pumps and Dumps, δηλαδή τα βλέπετε 200-300% πάνω και 50 60% κάτω. Ή μπορεί να το δείτε και 2 3000 πάνω, ειδικά αυτά που βλέπετε σε 24 ώρα να έχουν πάνω από 1000% πάνω, απλά κλείστε τη σελίδα και μην χάσετε άλλο ένα δευτερόλεπτο ε, με αυτό. Έτσι, γιατί πολλέ φορέ με ρωτάτε, μα γιατί πήγε 3.000% πάνω. Γιατί γίνεται χειραγώγηση, το πάνε πάνω και σε λίγα λεπτά έχει ξαναπάει στο πάτο και πάλι. Αυτά λοιπόν Αυτά είναι τα σκαμ κρυπτονομίσματα. Μελετήστε το White Paper, μελετήστε το Coin, το, το coin Market Cap εδώ πέρα. Μελετήστε την ομάδα. Δείτε τι λύσει προσφέρει αυτό το κρυπτονομίσμα ε, στην αγορά, σε εσά, στον καθένα. Γιατί να το χρησιμοποιήσει κάποιο. Δηλαδή, σκεφτείτε και σαν, ε, σαν πελάτη. Δηλαδή, για, για ποιο λόγο θα χρησιμοποιούσα την τεχνολογία αυτούς και όχι κάποιο άλλο. Ε, σκεφτείτε λοιπόν, μπείτε σε αυτή τη θέση και, και αξιολογήστε πραγματικά το project πρωτού κάνετε κάποια επένδυση. Ε, λοιπόν, και μην βιαστείτε για το γρήγορο κέρδο. Και ε, μπορείτε λοιπόν να κοιτάξετε projects που είναι στα, στα top 100, να δείτε λοιπόν αυτά τα project τι προσφέρουν, τι, τι τεχνολογία έχουν και ε, πώ παρουσιάζονται. Οι ομάδε του κάθε τι λοιπόν, που έχουμε δει. Για παράδειγμα, δούμε το Elrond που βλέπει ότι. Ε, εντάξει, το London είναι τεράστιο project, αλλά είναι και ένα πολύ ε, καλό παράδειγμα για να δείτε, ας πούμε, ε, για να δείτε ένα project πώς θα πρέπει να παρουσιάζεται σωστά. Δηλαδή, βλέπετε την ομάδα που είναι, ε, είναι όλα καθαρά, ας πούμε, δεν κρύβουν κάτι και είναι ε, η εξήγηση το τι κάνουν ακριβώς είναι με κάθε με την κάθε ε, μικρή λεπτομέρεια στο website τους, με στα documents, στην ομάδα, στο blog, στην τεχνολογία, στο πώς αγοράζεις, στα πάντα έχουν ε, όλα καθαρά. Και συνήθως τα, αυτά τα coins τα οποία λοιπόν, έχουν, που είναι shadow, που είναι, που είναι λοιπόν shitcoins, έχουν κρυμμένα σε αυτές τις πληροφορίες, έχουν, α, ε, κάποιος μου λέει και ότι ο CEO δεν θέλει να εμφανίζεται ή φοβά, φοβάται μην μη του τυπέσουν. Ε, ας πάρει bodyguard. Άμα ο CEO είναι τόσο επιτυχημένος, ας πάρει bodyguard. Ξέρω εγώ, κάτι πρέπει να κάνει, αλλά μπορεί να λειτουργήσει ένα σοβαρό project με κρυμμένου CEOs, δηλαδή να μην ξέρει ποιο βρίσκεται πίσω από το κάθε project. Έτσι. Και φυσικά λοιπόν και μετά τι ε, δημόσιε σχέσει του, τι παρουσιάσει του που έχουν ε, και το ότι κάποιε φορέ και επειδή απλά έχουν κάποιο άρθρο στο, στο Yahoo Business και σε κάποια άλλα website, δεν σημαίνει και πάλι ότι είναι legit, γιατί μπορεί να έχουν κάνει ένα απλό KYC, αλλά ε, αυτά τα άρθρα πληρώνονται και είναι sponsorship, οπότε εύκολα κάποιο μπορεί να έχει. Ή επειδή έχει μερικά βίντεο στο YouTube. Έτσι. Θέλει λοιπόν μελέτη, πραγματική μελέτη του κάθε project. Και να έχετε λοιπόν τις πληροφορίες στα website okay. Λοιπόν, αυτά ήθελα να σας πω για σήμερα. Ίσως λίγο μεγάλο το βίντεο, αλλά ήθελα να ολοκληρώσω όλο τη σκέψη μου γύρω από την αγορά αυτή και τα shitcoins, λοιπόν, διότι στεναχωριέμαι με κάθε φορά που ακούω και κάθε μέρα, δεν νομίζω να υπάρχει μέρα που να μην ακούω ότι κάποιο έχασε χρήματα ή να του βλέπω να με ρωτάνε για shitcoins και αισθανόμαι να το βλέπω και αυτό. Και θεωρώ ότι είναι ένα σημαντικό στοιχείο πέρα από το να κάνουμε απλά ανάλυση και να δούμε ποιο είναι το άλλο καλό κρυπτονόμισμα, να βλέπουμε και την άλλη πλευρά να ξέρουμε να προστατευτούμε ε, λοιπόν από τα shitcoins και από τα διάφορα περίεργα projects. Αυτά λοιπόν για σήμερα. Like στο βίντεο αν σα άρεσε. Εγγραφή στο κανάλι για καθημερινή ενημέρωση και αναλύσει κρυπτονομισμάτων. Και ε, ακολουθήστε με σε Twitter και Instagram. Και τα λέμε στα επόμενα βίντεο. Καλή συνέχεια και καλέ γιορτέ.